Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους στη σελίδα 1011 και εδάφιο 18. Έκτο κεφάλαιο, σίγμα ταφ κεφάλαιο, 18 εδάφιο, σίγμα ταφ κεφάλαιο, 18 εδάφιο στη σελίδα 1011 με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Φεύγετε την πορνείαν, παναμάρτημα το οποίο ήθελε πράξει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος, ο πορνεύος εις το ίδιον αυτού σώμα. Ή δεν εξεύρε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν ημίν, το οποίον έχετε από Θεού, και δεν είστε κύριοι εαυτών, διότι αγοράστε δια τιμής. Δοξάσατε λοιπόν τον Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Περί δε των όσων μη εγγράψατε, καλόν είναι στον άνθρωπο να μη εγγύσει εις γυναίκα, δια τας πορνείας όμως σας έχει έκαστος την εαυτούν γυναίκα και εκάστη ας έχει τον εαυτής άνδρα. Ο ανήρ ας αποδίδει στην γυναίκα την οφειλωμένη εύνοια, ομοίως δε και η γυνή εις τον άνδρα. Η γυνή δε εξουσιάζει το εαυτή σώμα, αλλά ο ανήρ. Ομοίως δε και ο ανήρ δεν εξουσιάζει το εαυτό σώμα, αλλά η γυνή. Μη αποστερείτε αλλήλους, εκτός αν είναι τι εξ συμφώνου προς καιρών, δια να καταγίνεστε εις την νηστείαν και στην προσευχήν και πάλι συνέρχεστε εις το αυτό, δια να μην σας πειράζει ο σατανάς δια την ακράτειά σας. Λέγω δε τούτο κατά συγνώμη, ουχή κατά προσταγήν, διότι θέλω πάντα στους ανθρώπους να είναι καθώς εμ' αυτόν, αλλά έκαστος έχει ιδιαίτερον χάρισμα εκ Θεού. Άλλος μεν ούτος, άλλος δε ούτος. Λέγω δε προς τους αγάμους και προς τα σχήρας, καλόν είναι εις αυτούς να μείνωσι καθώς και εγώ. Αλλά αν δεν εγκρατεύονται, ας νυφευθώσει, διότι καλύτερο να νυφευθώσει παρά να εξάπτονται. Εις δε τους νυφευμένους παραγγέλω ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος, να μην χωριστεί η γυναίκα από το ανδρός αυτής, αλλά αν και χωριστεί, ας μένει άγαμος ή ας συνδιαλλαγεί με τον άντρα. Και ο ανήρ ας μην αφήνει την εαυτού γυναίκα. Προς δε τους λοιπούς, εγώ λέγω, ουχή ο Κύριος, εάν της αδελφός έχει γυναίκα άπιστον και αυτή συγκατανεύει να συνηγεί με ταυτού, ας μην αφήνει αυτήν. Και η γυνή της έχει άνδρα άπιστον και αυτό συγκατανεύει να συνηγεί με ταυτής, ας μην αφήνει αυτόν. Διότι ο ανήρ ο άπιστος υγειάστη δια της γυναικός και η γυνή η άπιστος υγειάστη δια του ανδρός. Επειδή άλλος τα τέκνα σας ήθελον είστε ακάθαρτα, αλλά τώρα είναι άγια. Εάν δε ο άστος χωρίζεται, ας χωριστεί. Ο αδελφός ή η αδελφή δεν είναι δεδουλωμένη στα τι αυτά. Ο Θεός όμως προσεκάλεσε ημάς εις ειρήνην, διότι εξεύρεις γίνε αν μέλεις να σώσεις τον άντρα, ή τι εξεύρεις άνερ αν μέλεις να σώσεις τη γυναίκα. Αλλά καθώς ο Θεός εμοίρασε εις έκαστον και καθώς ο Κύριος προσεκάλεσε έκαστον, ούτως ας περιπατεί και ούτω διατάτω εις πάσας τας εκκλησίας. Προσεκλείδη της εις την πίστην περιτετμημένος, ας μην καλύπτει την περιτομήν. Προσεκλείδη της απερίτμητος, ας μην περιτέμνεται. Η περιτομή είναι ουδέν και η ακροβιστία είναι ουδέν, αλλά η τήρηση των εντολών του Θεού. Έκαστος εν τη κλίση καθήν εκλήθη εν ταύτη ασμένη. Εκλήθη δούλος, μη σε μέλη, αλλά αν δύνασε να γίνεις ελεύθερος με τα χειρίς του το καλύτερα. Διότι ως της δούλος εκλήθη εις τον Κύριον είναι απελεύθερος του Κυρίου. Ομοίως και ως της ελεύθερος εκλήθη, δούλος είναι του Χριστού, δια τιμής σιγουράστητε, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων, έκαστος αδελφοί, εις ό,τι εκλήθη, εν τούτο ασμένη παρά το Θεό. Αμήν. Εκείνο το οποίο έχει σημασία, αδελφοί αγαπητοί, είναι να μην αμαρτάνουμε εκουσίως. Όχι να μην αμαρτήσουμε, γιατί πάντε σήμαρτον και στερούνται τις δόξεις του Θεού, θα πέσουμε. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι, εάν πέσουμε, να σηκωθούμε. Όχι να πέσουμε και να μένουμε πεσμένοι, όχι δηλαδή να κάνουμε λάθος και να μένουμε στο λάθος μας, ακόμη όχι να αμαρτήσουμε και να μένουμε στην αμαρτία μας, αλλά αν πέσαμε, να σηκωθούμε. Και πώς θα σηκωθούμε? Να επιστρέψουμε στο Θεό. Να ζητήσουμε έλεος, χάρη, να εξομολογηθούμε και να ζητήσουμε βοήθεια από το Θεό, και ο Θεός είναι έτοιμος
βοήθεια ετοιμοτάτη σε όλους μας να επέμβει και να ενεργήσει με θαυμάσια τεράστια και μεγαλεία ως το άνθρωπος που έπεσε να σηκωθεί και να εργαστεί το έργο του Θεού, γιατί ο Θεός δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει και να σωθεί. Ένα όμως πολύ σοβαρό αμάρτημα που ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός αναφέρει έντονα, είναι η πορνεία. Η πορνεία είναι οι παράνομες σχέσεις. Βεβαίως αμαρτία είναι και η μοιχεία. Η μοιχεία είναι το χάλασμα του γάμου ή ο μη σωστός γάμος. Ό,τι έχει σχέση με τον παντρεμένο ή την παντρεμένη. Παραδείγματος χάρη, πορνεία ευρέθη μέσα στην εκκλησία γιατί κάποιος πόρνευε με την γυναίκα του πατέρα του, όμως για τη γυναίκα αυτή τούτο ήταν και μοιχεία και πορνεία. Δηλαδή και πόρνευε αλλά και μοίχευε ταυτόχρονα. Για τη μοιχεία ειδικά ο Λόγος του Θεού μιλάει ότι είναι όλα τα αμαρτήματα που μπορεί να πέσει ο άνθρωπος εκτός του σώματος αυτού. Η πορνεία όμως είναι το αμάρτημα το οποίο αμαρτάνει ο άνθρωπος το σώμα το δικό του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να έλθει στην παρουσία του Θεού παρά μόνο με μετάνοια και επιστροφή. Είναι βέβαια επίσης μια αμαρτία που πράτεται εκουσίως και συνεχόμενη, για την οποία λέει ο Λόγος του Θεού ότι ως της αμαρτάνει εκουσίως δεν υπάρχει σε αυτόν, αφού λάβαμε τη γνώση της αληθείας, δεν απολείπωται πλέον σε αυτόν θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός, το οποίον μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Είναι δηλαδή μια αμαρτία πάρα πολύ σοβαρή, καθώς γνωρίζουμε ότι το σώμα μας είναι ναός του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας. Άρα σε αυτό το σώμα, το οποίο δεν μας ανήκει, αλλά ανήκει στον Κύριο, γιατί ευδόκης ο Θεός να κατοικήσει μέσα το Πνεύμα το Άγιο, καταλαβαίνετε πόσο σοβαρή αμαρτία είναι η πορνεία, που φέρνει απεκδοχή κρίσεως. Και η μόνη σωτηρία είναι η μετάνοια, η επιστροφή και ο αγιασμός, δια του οποίου, για τις οποίες μετάνοιας και αγιασμού δοξάζεται στο σώμα μας ο Χριστός, αλλά και με το πνεύμα μας δοξάζεται ο Χριστός. Όμως οι Κορίνθιοι και όλοι οι άνθρωποι αναρωτιόνται τι είναι το πρέπον στις σχέσεις του ανδρός και της γυναικός. Τι είναι το καλόν, το ευάρεστον και το τέλειον θέλημα του Θεού, το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε με απόλυτη ευκρίνεια αλλά και σε λεπτομέρειες, για να γνωρίζουμε πώς πρέπει να περπατάει ο άνθρωπος ώστε να ευαρεστείται ο Θεός και να δοξάζεται ο Θεός στη ζωή του. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι για να αποφεύγουμε, για να αποφεύγεται από τους ανθρώπους η πορνεία, η οποία είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, είναι ένα ένστικτο, οι σχέσεις δηλαδή, οι συζυγικές τα λέγαμε, για να αποφεύγεται η πορνεία, ο Θεός έδωσε σε έναν άντρα μια γυναίκα, σε μια γυναίκα έναν άντρα, να παντρεύονται, ώστε καθένας να έχει για τις σχέσεις αυτές τις ανθρώπινες, να έχει ο άντρας τη γυναίκα του και η γυναίκα να έχει τον άντρα της, και από τη στιγμή που παντρεύονται, τότε αυτό όχι μόνο αμαρτία δεν είναι, αλλά και ευλογία. Ώστε, μάλιστα τόσο πολύ το ευλογεί ο Θεός, άλλωστε απαρχής ευλόγησε ο Θεός τον άνθρωπο, να έχει μία γυναίκα και τη γυναίκα έναν άντρα, λέγοντας ότι δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος, αντιθέτως ευλόγησε και είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε και κυριεύσατε τη γη. Ώστε μέσα σε αυτή την ευλογία να δίδει εντολή ο Λόγος του Θεού ότι το σώμα του ανδρός δεν ανήκει στον άντρα αλλά στη γυναίκα, καθώς και το σώμα της γυναικός δεν ανήκει στην γυναίκα αλλά στον άντρα της, και πρέπει να αποδίδει ο καθένας την οφειλωμένη εύνοια
και ο άντρας στη γυναίκα και η γυναίκα στον άντρα, καθώς δεν εξουσιάζουμε πια το σώμα μας, αλλά το σώμα μας το εξουσιάζει ο ή η σύζυγός μας. Άρα λοιπόν το σώμα των τελευταίων που ανήκει είναι στον ίδιο. Το σώμα βασικά ανήκει στον Κύριο, γιατί μέσα κατοικεί ο Πατέρας, ο Υιός, διαπνεύματος Αγίου, Ναός του Θεού. Αλλά στις σχέσεις τις συζυγικές το σώμα ανήκει στο σύζυγο ή στη σύζυγο. Άρα λοιπόν μέσα από το σώμα μας, υποτασσόμενοι στο θέλημα του Θεού και στο Λόγο του Θεού, δοξάζεται ο Χριστός. Και γι' αυτό δεν πρέπει, επειδή δεν μας ανήκει, να αποστερούμε ο ένας από τον άλλον, και δεν είναι αμαρτία σε καμία περίπτωση οι σχέσεις, ούτε υπάρχουν μέρες απαγορευμένες, αλλά υπάρχει η απόλυτη ελευθερία και στις σχέσεις των συζύγων του Πνεύματος του Αγίου, εκτός και αν συμφωνήσουν κάποια στιγμή ο άντρας και η γυναίκα για να προσευχηθούν και να εξητήσουν από το Θεό τα αιτήματά τους με νηστεία και προσευχή, ώστε να μην βρίσκει ευκαιρία να πειράζει ο σατανάς τους ανθρώπους, τους παντρεμένους. Και μάλιστα λέγει ο Απόστολος Παύλος, εγώ σας λέγω, όχι ο Κύριος, ότι καλόν θα ήταν για σας να μείνετε όλοι όπως εγώ, να έχετε αντοχή και να μείνετε όπως εγώ, καθώς είναι γραμμένο ότι υπάρχουν ευνούχοι που ευνουχίστησαν εκ της γεννήσεως αυτών, υπάρχουν ευνούχοι που ευνουχίστησαν από ανθρώπους, αλλά υπάρχουν και ευνούχοι που ευνούχησαν τους εαυτούς τους για τη Βασιλεία των Ουρανών, και ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας από αυτούς, ο οποίος κατάλαβε ότι ο Θεός τον ήθελε Απόστολο και να μην μεριμνά για οικογένειες, για σύζυγο και για παιδιά, αλλά μόνο για τον Κύριο και για το έργο του Θεού. Όμως, ομολογεί ο ίδιος ότι αυτό είναι χάρισμα. Είναι χάρισμα από το Θεό. Εάν δεν το έχεις, δεν μπορείς. Αν το έχεις και μπορείς, καλόν είναι να το εργάζεσαι. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, καλόν θα ήτανε να μην παντρευτείτε, εάν έχετε αυτό το χάρισμα, το οποίο έχει μεγάλη μισθαποδοσία στον ουρανό, να είσαστε Απόστολοι και να αφιερώσετε τη ζωή σας στον Κύριο. Όμως, καθένας έχει το δικό του χάρισμα. Εγώ ήμουν Απόστολος και αφιέρωσα τη ζωή μου στον Κύριο, ο Πέτρος όμως, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης ήταν Απόστολοι, οι οποίοι είχαν συζύγους, παιδιά, και αφιέρωσαν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους στον Κύριο, κατά το χάρισμα εκάστου. Όμως, εάν δεν έχουν αυτό το χάρισμα, καλόν είναι να παντρεύονται παρά να εξάπτονται. Άρα λοιπόν η αποστολή του ανθρώπου από το Θεό εν γέννη, με εξαίρεση το χάρισμα για το έργο του Θεού, είναι να παντρεύονται. Να παντρεύονται για να μην εξάπτονται. Και από εδώ και πέρα υπάρχουν τώρα διάφορες κατηγορίες ανθρώπων. Στους νενυμφευμένους, διαχωρίζει ο Απόστολος Παύλος, λέγει ο Κύριος, όχι εγώ, λέγει ο Κύριος ότι δεν επιτρέπεται ο άντρας να χωρίσει τη γυναίκα του και η γυναίκα να χωριστεί από το ανδρός, γιατί αυτό είναι μοιχεία. Όποιος χωρίσει τη γυναίκα του, κάνει αυτή να μοιχεύεται. Και μοιχή και πόρνη στη Βασιλεία των Ουρανών δεν έχουν θέση. Βέβαια, τα επίσημα θρησκεύματα αυτό το έχουν κάνει νόμο. Μπορεί ο άντρας να χωρίζεται και να ξαναπαντρευτεί, σε αντίθεση με το Λόγο του Θεού που λέει ότι εάν κάποιος χωριστεί, ας μένει άγαμος ή ας συνδιαλλαγεί με τον άντρα ή με τη γυναίκα. Αλλά αυτό που θέλει ο Θεός είναι να μένει άγαμος, γιατί όποιος χωρίσει και παντρευτεί είναι μοιχός, αλλά και όποιος παντρευτεί και χωρισμένον ή και χωρισμένη είναι μοιχός. Είναι απόλυτος ο Λόγος του Θεού, όμως εδώ θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί όταν αυτά τα είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στους μαθητάς, οι μαθητές είπαν, αν είναι έτσι καλύτερα μην παντρευτεί ο άνθρωπος. Και ο Κύριος διευκρίνησε ότι δεν είναι σε όλους δεδομένο, αλλά αυτό μπορεί να το πράξει μόνο
εις όσους είναι δεδομένο. Μόνο αυτοί μπορούν. Και ποιοι είναι αυτοί? Οι αναγεννημένοι, οι άνθρωποι δηλαδή που ο Θεός ήρθε και άλλαξε τη ζωή τους, άλλαξε τις επιθυμίες της σαρκός και τους έδωσε δύναμη, άλλαξε τις επιθυμίες της καρδιάς και τους έδωσε επιθυμίες καλές και άλλαξε και, και το πνεύμα τους και τους έδωσε ένα πνεύμα ταπεινό και ευλογημένο. Όμως για τους πιστούς είναι απόλυτος ο Λόγος του Θεού. Και μάλιστα όταν προτρέπει ο Λόγος του Θεού να λαμβάνουν και το Πνεύμα το Άγιο, να το ζητούνε, γιατί ο Θεός δίνει το Πνεύμα το Άγιο στους εξητούντες, στους πειθαρχούντες, στους θέλοντες, στους υπακούοντες το Λόγο του Θεού. Όταν λάβει, σου δώσει ο Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο, τότε λαμβάνεις δύναμη και τα πάντα είναι κάτω από την εξουσία σου και τίποτα δεν μπορεί να σε εξουσιάσει. Για τους λοιπούς όμως, τους νυμφευμένους, όπου ο ένας είναι άπιστος από τους δύο, γιατί τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πιο δύσκολα, και προτρέπει ο Λόγος του Θεού, προς τους λοιπούς λέγω λοιπόν εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι ο Κύριος. Αν κάποιος αδελφός έχει γυναίκα άπιστη ή κάποια αδελφή έχει γυναίκα άπιστο και συγκατανεύει ο άπιστος να μένει με τον πιστό, τότε ο πιστός να μην τον χωρίζει επειδή είναι άπιστος, αλλά να μένει μαζί του και μάλιστα με ό,τι διατάσσει ο Λόγος του Θεού. Η γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα, βεβαίως πάντοτε εν Κυρίω, και ο άντρας να αγαπάει την άπιστη γυναίκα του, βεβαίως πάντοτε με τη χάρη του Χριστού. Να κάνει ο ένας τα χατήρια του άλλου, αλλά με τη χάρη του Χριστού. Αν όμως ο άπιστος άντρας ή η άπιστος γυναίκα δεν συγκατανεύει, δεν συμφωνεί να μένουν μαζί, αναγνωρίζοντας την ελευθερία του πιστού να πιστεύει και να ζει εν Χριστώ Ιησού, τότε ας τον αφήνει και ας φεύγει. Γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι η βασιλεία των ουρανών και όχι η συγκατοίκησης με άπιστο ή με άντρα ή με άπιστη γυναίκα. Εάν δεν συμφωνεί, ας χωρίσουν. Και ο αδελφός και η αδελφή δεν είναι δεδουλωμένοι στα τι αυτά. Όμως, όταν χωρίζουν, δεν χωρίζουν θυμωμένοι και αγριεμένοι, γιατί ο Θεός μας κάλεσε σε ειρήνη. Αλλά αναγνωρίζει ο πιστός και άντρας και η πιστή γυναίκα ότι σύζυγος και σύζυγος είναι μόνο ένας, άπιστος αλλά αυτός. Συνεχίζει να τον αγαπάει έστω και να την αγαπάει έστω και αν δεν συγκατανεύει να μένουν μαζί. Προσεύχεται γνωρίζοντας ότι αυτός είναι ο άντρας της ή αυτή είναι η γυναίκα του. Και περιμένει το Θεό με μεγάλη υπομονή, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, που ξέρεις άντρα αν εσύ δεν γίνεις αιτία να σωθεί η γυναίκα σου, και που ξέρεις γυναίκα αν εσύ δεν γίνεις αιτία να σωθεί ο άντρας σου. Άλλωστε και αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός δεν επιτρέπει σε παντρεμένο πιστό να ξαναπαντρευτεί αν φύγει η γυναίκα του, και σε παντρεμένη πιστή να ξαναπαντρευτεί αν φύγει ο άντρας της. Ο μόνος βασικός λόγος είναι ότι ενδιαφέρεται απόλυτα ο Θεός για τη σωτηρία του άπιστου και της άπιστης που μπορεί να προέλθει από μια γέφυρα που αφήνει ο Θεός τον πιστό άντρα ή την πιστή γυναίκα. Και η προσευχή του πιστού άντρα και της πιστής γυναίκας είναι η επιστροφή του συζύγου, χάριν του οποίου, χάριν της επιστροφής του οποίου ή της οποίας ο Θεός την κρατάει αδέσμευτη. Δεν τη δεσμεύει με νέο άντρα ή με νέα γυναίκα. Γιατί όπως είπαμε, ο Θεός ενδιαφέρεται να σωθούν όλοι οι άνθρωποι.
Έχουμε δει πολύ μεγάλα θαύματα πάνω σε αυτή την αυτοθυσία, θα λέγαμε, την υπακοή της γυναίκας και του άντρα του πιστού για τη σωτηρία των απίστων συζύγων. Θυμάμαι όταν μπήκα στην εκκλησία, υπήρχε ένα ζευγάρι, η γυναίκα είχε πιστέψει και ο άντρας δεν το αποδεχότανε. Πήγαινε σπίτι και ήταν η ζωή της βασανιστήριο, που το κοίταζα και θαύμαζα. Αλλά όταν γύριζε και έμπαινε στην εκκλησία, μίλαγε το Πνεύμα το Άγιο και έλεγε θα τον σώσω τον άντρα σου. Και εγώ έλεγα ανθρωπίνος, αυτό δεν γίνεται. Πέρασε ένας χρόνος, 2 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια, 5 χρόνια, 6 χρόνια, 7 χρόνια. Πάντα τα ίδια. Το Πνεύμα το Άγιο έλεγε θα τον σώσω τον άντρα σου. Και εγώ έλεγα μέσα μου δεν θα σωθεί ο άντρας της. Τον 7ο χρόνο όμως αρρώστησε πολύ άσχημα ο σύζυγος. Και η γυναίκα παρόλα όσα είχε τραβήξει, βασανιστήρια, τον υπηρέτησε με πολύ αγάπη σαν άντρα της, αλλά αγάπη Χριστού. Στην αρχή αυτός ήταν ακόμη σκληρός, περνώντας όμως ο καιρός, μαλάκωσε η καρδιά του. Καθώς έβλεπε τη γυναίκα να τον υπηρετεί με τέτοια αφοσίωση και πίστη στο Θεό, επειδή ήταν χριστιανή. Και κατάλαβε ότι αν δεν ήταν χριστιανή, όχι θα τον υπηρετούσε, αλλά δεν ξέρω κι εγώ τι θα έκανε. Και κάποια στιγμή του είπε η αδερφή, αν θέλεις να γίνεις καλά, να προσευχηθούμε, θα σε θεραπεύσει ο Χριστός. Γιατί γι' αυτός έχει άρρωστο, βαριά αρρώστια. Και αυτός δέχτηκε. Προσευχηθήκανε και ότου θαύματος ο Κύριος τον θεράπευσε. Μετά μερίμνησε ο Θεός και έπρεπε να πάνε τα παιδιά του σε έναν γιατρό ορθοδοντικό και κατά συγκυρία ο ορθοδοντικός ήταν αδερφός. Και εκεί πήγαινε το παιδί ο άντρας, ο αδερφός με ωραίο χάρισμα ευαγγελιστού του μίλαγε. Και σήμερα είναι πρεσβύτερος και ένας ευλογημένος άνθρωπος του Θεού. Αδελφοί, υπάρχει ελπίδα. Και όταν αφιερώσουμε τη ζωή μας σε Αυτόν, τότε ο Χριστός είναι δυνατός να κάνει θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία που δεν μπορούμε να τα διανοηθούμε. Είναι απρόβλεπτος ο Θεός. Ένα θέλει από μας. Υπομονή. Έχομεν χρίαν υπομονής, γιατί τότε μόνο μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού και μόνο αν κάνουμε το θέλημα του Θεού θα απολαύσουμε τις επαγγελίες του Πατρός. Έχουμε ανάγκη υπομονής. Αλλά, λέει ο Λόγος του Θεού, και στους άλλους όπως εμοίρασε ο Θεός και προσκάλεσε κάποιον, έτσι πρέπει να περπατάει. Όπως μας προσκάλεσε, έτσι θα μείνουμε. Αν μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού, προσεκλήθη κάποιος περιτετμημένος Ισραηλίτης, ας μην καλύπτει την περιτομή του. Και αν προσεκλήθη απερίτμητος, ας μην περιτέμνεται. Γιατί ούτε η περιτομή, ούτε η ακροβιστία είναι κάτι το σημαντικό. Το σημαντικό στη ζωή μας είναι η τήρηση των εντολών του Θεού. Αν κάτι ο Θεός βλέπει σημαντικό στη ζωή μας, είναι η τήρηση των εντολών του Θεού. Όταν τηρείς τις εντολές του Θεού, τότε όλος ο ουρανός ανοίγει και ο Θεός εγείρεται εκ του θρόνου του δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Καθένας λοιπόν όπως εκλήθη στην κλίση στην οποία βρίσκεται, έτσι να μένει. Αν εκλήθεις δούλος, μη ζητάς να γίνεις ελεύθερος, αλλά αν γίνεις, κοίτα να το μεταχειρίζεσαι καλά. Αν εκλήθεις ελεύθερος, τότε κοίταξε να μεταχειρίζεσαι την ελευθερία σου σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γιατί όποιος εκλήθη στον Κύριον δούλος, στα μάτια του Χριστού είναι ελεύθερος
αλλά και μόνο όποιον ο Υιός ελευθερώσει είναι πραγματικά ελεύθερος. Εάν εκλήθεις ελεύθερος, τότε κοίταξε, φρόντισε να γίνεις δούλος του Χριστού. Εκείνο όμως που έχει σημασία τώρα, από εδώ και πέρα, είναι για τους άγαμους. Για αυτούς που δεν έχουν παντρευτεί. Ή για αυτούς που είναι ελεύθερους. Και ελεύθερος είναι αυτός που έχει παντρευτεί μόνο αν έχει πεθάνει ο σύζυγός του ή η σύζυγός του. Αυτοί είναι ελεύθεροι άνθρωποι. Μπορούν αν θέλουν να παντρευτούν, μπορούν αν θέλουν να μην παντρευτούν. Είναι μέσα στην απόλυτη ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου. Ένα πράγμα δεν μπορούν να κάνουν, να πορνεύουν. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν. Γιατί η πόρνη και η μοιχή κληρονομία στη Βασιλεία των Ουρανών δεν έχουν. Αν είσαι λοιπόν δεδεμένος με γυναίκα, παντρεμένος δηλαδή, μη ζήτα τη λύση, μη ζητάς να πεθάνει η γυναίκα σου, ο άντρας σου, για να ελευθερωθείς εσύ, γιατί αυτό είναι μόνο η μόνη περίπτωση ελευθερίας. Αν είσαι λελειμμένος από γυναικός, δεν έχεις παντρευτεί ή έχει πεθάνει η γυναίκα σου, μη ζητάς να παντρευτείς επιγόντως. Δεν είναι αυτός ο στόχος του χριστιανού. Ο στόχος του χριστιανού είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά πολλές φορές η επιθυμία αυτή του να παντρευτεί ο ελεύθερος τον καταδικάζει σε μια ζωή βασανιστική. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, είσαι ελεύθερος, μη ζητάς να δεσμευτείς, μην το κάνεις αυτό στόχο και σκοπό τη ζωή σου. Η ζωή σου θα είναι βάσανο, θα είναι βασανισμένη η ζωή σου. Άστα στα χέρια του Θεού όλα. Ζήτα πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών, τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και τα άλλα θα προσθέσει ο Θεός. Είναι οι συμβουλές και οι προτροπές του Λόγου του Θεού όχι μόνο για να απολαύσουμε την αιώνια ζωή αλλά για να απολαμβάνουμε την ευλογία του Θεού εδώ στη γη αυτή, γιατί ο Θεός μας υπόσχεται ζωή και αυτή εν αυθονία εδώ στη γη αλλά και κληρονομιά αιώνια. Όπως σε βρήκε ο Θεός έτσι μένε. Και άστα τα υπόλοιπα στο Θεό. Σε βρήκε χωρισμένο, μείνε χωρισμένος. Αφιερώσου το Θεό και περίμενε να δεις ο Θεός τι θα κάνει. Σε βρήκε παντρεμένο με άπιστο, μείνε στο Θεό. Και προσεύχου και ζήτα από το Θεό τη σωτηρία του σύζυγου. Τη σύζυγου. Σε βρήκε ελεύθερο, μείνε ελεύθερος. Και περίμενε ο Θεός να κάνει επέμβαση. Και ο καθένας μας ας έχει στο μυαλό του ότι ο υπόλοιπος καιρός είναι πολύ σύντομος. Είναι τόσο σύντομος ώστε δεν αξίζει τον κόπο να τον σπαταλάς για ένα αύριο αβέβαιο. Αβέβαιο για τους ανθρώπους, αλλά και αβέβαιο για την Εκκλησία. Αβέβαιο για τους ανθρώπους με κινδύνους και αβέβαιο για την Εκκλησία για το πότε έρχεται ο Κύριος. Μη σπαταλάς, μη χαλάς τις πνευματικές σου δυνάμεις και τα πνευματικά σου αποθέματα για το τι θα κάνεις σε αυτό που λέγεται δεσμός ή γάμος. Αλλά αυτοί που έχουν γυναίκα ας συμπεριφέρονται σε να μην έχουν στη σχέση τους με τον Θεό. Όχι ότι δεν θα την αγαπάνε και δεν θα τη φροντίζουν, αλλά εκείνο που θα φροντίζουν είναι ο Κύριος. Αυτοί που δεν έχουν γυναίκα ας είναι σαν και αυτοί που έχουν.
μη μεριμνάνε να παντρευτούνε, όπως αυτοί που έχουνε δεν μεριμνάνε ξανά για να παντρευτούνε. Δεν έχουνε γυναίκα, είναι σαν αυτούς που δεν έχουνε. Που έχουνε, μη μεριμνάνε γι' αυτό, αλλά μάλλον να ζητάνε τη Βασιλεία του Θεού. Οι κλαίοντες να είναι ως μη κλαίοντες, οι χαίροντες ως μη χαίροντες, οι αγοράζοντες ως μη έχοντες κατοχή, οι μεταχειριζόμενοι τον κόσμο τούτο ως μη δόλος μεταχειριζόμενοι, γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Θέλει δηλαδή ο Θεός να μας πάρει την αγωνία, την προσοχή, τη μέρημνα, την επιδίωξη από αυτά που δεν έχουμε. Ή από αυτά που έχουμε. Δεν είναι αυτό το κυρίαρχο στη ζωή μας. Το κυρίαρχο στη ζωή μας είναι να είμαστε έτοιμοι, γιατί το σχήμα αυτού του κόσμου παρέρχεται. Θέλω δηλαδή να είστε αμέριμνοι. Αμέριμνοι ως προς τα βιωτικά και ως προς την αλλαγή της προσωπικής σας κατάστασης. Ο άγαμος μεριμνάτα του Κυρίου, πως να αρέσει τον Κύριο. Ο νεμιφευμένος μεριμνάτα του κόσμου, πως να αρέσει στη γυναίκα του. Η γυνή η παρθένος, η άγαμος, πρέπει να μεριμνάτα του Κυρίου για να είναι αγία και στο σώμα και στο πνεύμα. Απόλυτος είναι ο λόγος του Θεού. Ο δεν ενυφευμένος και είναι ενυφευμένη, να μεριμνά να αρέσει στον άντρα και στη γυναίκα, αλλά δεν θα είναι αυτό το κυρίαρχο. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στους παντρεμένους, εγώ τους φίδομαι. Ο γάμος έχει δυσκολίες, έχει προβλήματα. Από την πρώτη μέρα. Έχει αγωνίες. Δουλειά, παιδιά, χαρακτήρες, να ταιριάξουμε, δεν ταιριάζουμε. Ο ένας είναι χλιαρός, ο άλλος είναι ζεστός στο Χριστό. Μιλάω για πιστούς τώρα. Ο ένας έχει μάθει να ζει πνευματική ζωή, να προσεύχεται, να εξητάει τον Κύριο, να ζητάει το Θεό. Επιθυμεί να προσεύχεται με τη γυναίκα του. Η γυναίκα του δεν το έχει μάθει αυτό. Η γυναίκα έχει μάθει σε πνευματική ζωή, ο άντρας δεν το έχει μάθει αυτό. Και υπάρχει αγωνία. Πώς θα τα βρούμε, πώς μπαίνουν μετά μέσα οι γονείς, τα πεθερικά. Και να ξαφνικά έρχεται και το πιτσιρίκι. Δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ. Αγωνία ο άντρας, γιατί δεν προσεύχεται τη γυναίκα μου. Αγωνία η γυναίκα, μα δεν διαβάζει καθόλου ο άντρας μου. Δεν είναι απλό η παντρεμένη ζωή. Και οδηγεί πολλές φορές και σε προβλήματα. Μετά μπαίνει η προσωπική σχέση. Είναι δύσκολη η παντρεμένη ζωή. Αλλά όμως είναι και η αποστολή του ανθρώπου. Γι' αυτό θέλει ο Θεός, αδελφοί, να πάρουμε το βλέμμα μας από και, και τις επιδιώξεις μας από τις αλλαγές. Ζήσε αυτό που έχεις σωστά, έχοντας υπόψη σου ότι η τήρηση των εντολών του Θεού είναι αυτό που έχει αξία, και άσε το Θεό να εργαστεί και να ενεργήσει στη ζωή σου, και θα βρει τον τρόπο ο Θεός να κάνει το καλύτερο για σένα. Αυτός είναι που μπορεί να σου βρει τη δική σου γυναίκα, και αυτός είναι που μπορεί να σου βρει το δικό σου άντρα. Αυτός είναι που ενεργεί στις καρδιές, και αυτός είναι που ενεργεί στις καρδιές θετικά, προς ευλογία. Γι' αυτό, αγαπητά μου αδέλφια, ο Λόγος του Θεού ανοίγει καινούριους δρόμους στον άνθρωπο. Δεν έχουν σχέση με τους δρόμους του φυσικού ανθρώπου. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Είναι μεγάλο βάσανο.
η ασυμφωνία χαρακτήρων. Ρώτησε κάποια αδελφή, είναι δυνατόν να υπάρχει ασυμφωνία χαρακτήρων μέσα σε χριστιανική οικογένεια? Και μάλιστα όταν μας έχει οδηγήσει ο Θεός και ξέρουμε με τα βεβαιότητος και ο άντρας και η γυναίκα ότι αυτό που βρήκαμε είναι παρακυρίου. Ξέρεις, η αλήθεια είναι, η απάντηση είναι και η αλήθεια είναι, ξέρεις πόσο εύκολα μπορεί ένα ζευγάρι να έρθει σε εσωτερικό διαζύγιο? Όχι απλή ασυμφωνία χαρακτήρων, εσωτερικό διαζύγιο. Όταν ο κάθε ένας παίρνει το δικό του δρόμο, είτε πνευματικό είτε φυσικό. Όταν δεν έχουν καταλάβει ότι η τήρηση των εντολών του Θεού είναι αυτό που έχει σημασία. Αυτό που θέλει ο Θεός λοιπόν είναι βεβαίως να διαβάζουμε και οι δυο το Λόγο του Θεού. Βεβαίως να διευκολύνει στη γυναίκα σου να διαβάζει το Λόγο του Θεού. Να τις κρατάς εσύ τα βάρη. Να διευκολύνει τον άντρα σου να διαβάζει το Λόγο του Θεού. Να διευκολύνει ο ένας τον άλλονε στην προσωπική του σχέση με το Θεό. Να προσεύχεται. Θέλει χρόνο η γυναίκα και δεν έχει, πρέπει να τον βρει ο άντρας. Θέλει χρόνο ο άντρας και δεν έχει, πρέπει να τον βρει η γυναίκα. Και βεβαίως πρέπει να προτρέπει ο ένας τον άλλο να προσεύχονται μαζί. Εάν δεν υπάρχει μελέτη, προσωπική προσευχή και οικογενειακή προσευχή, όχι ασυμφωνία χαρακτήρως, διαλυμένη χριστιανική οικογένεια θα γίνει. Χωρίς να το καταλάβουμε. Χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι, σιγά σιγά θα φθείρεται η χριστιανική μας ζωή και η χριστιανική μας αγάπη. Και κάθε ένας θα περπατάει πια το δρόμο του. Πράγμα το οποίο δεν θέλει ο Θεός και είναι άκρος επικίνδυνο. Άκρος επικίνδυνο. Βόηθα, πήρες απόφαση να παντρευτείς αδερφέ. Παντρεύτηκες, τέλειωσε. Πήρες απόφαση να παντρευτείς αδερφή. Κακός. Παύλος λέει, εγώ θέλω να μην παντρευτείτε, γιατί σας φίδομαι, σας λυπάμαι για αυτά που θα περάσετε. Αλλά πήρες απόφαση να παντρευτείς. Αφού πήρες απόφαση να παντρευτείς, τώρα πρόσεξε. Να είναι σωστός ο γάμος. Επιτυχημένη οικογένεια και ευλογημένη οικογένεια. Και εξαρτάται όχι μόνο από τον άντρα, ούτε μόνο από τη γυναίκα. Και από τον άντρα χώρια και από τη γυναίκα χώρια, αλλά ιδιαιτέρως από τους δύο μαζί εξαρτάται. Όταν πρωτοπίστεψα, θυμάμαι δεν μπορούσα να προσευχηθώ μαζί με την Άννα. Και το έχω δει σε πολλούς έκτοτε. Και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Εγώ πήγαινα στο ένα δωμάτιο, η Άννα πήγαινε στο άλλο. Και ήμουν και ευχαριστημένος. Και ένα βράδυ, θα ήταν 12 η ώρα, 1 η ώρα. Εγώ προσευχόμουν στο ένα δωμάτιο, η Άννα στο άλλο. Χτυπάει το κουδίνι και μπαίνει μέσα ένας αδερφός. Σας πω και το όνομά του, Κώστας ο Μικελόπουλος. Θα ήμουν 2 μηνών χριστιανός, 3 μηνών χριστιανός. Μόλις είχα βαφτιστεί ενίδατη. Μπαίνει μέσα ο Κώστας, με κοιτάει. Του λέω, Κώστα μου, τι θες τέτοια ώρα εδώ? Έλα κάτσε. Μου λέει, πώς να σου το πω τώρα, να σου το πω ή να μην σου το πω? Έλα να μου το πεις. Είμαστε σε μια προσευχή. Και μίλησε το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει, πήγαινε να πεις στο Γιώργο τον Κοροβέση να ξεκινήσουν επιγόντως οικογενειακή προσευχή. Το ξέρε τώρα ο Κώστας, δεν το ξέρω, δεν προσευχόμαστε. Αλλά το ξέρε το Πνεύμα το Άγιο. Εγώ τ' άκουσα, κοίταξα τη γυναίκα μου, η γυναίκα μου κοίταξε εμένα, γιατί ούτε εγώ ήθελα, ούτε η γυναίκα μου ήθελε. Και είμαστε πιστοί και οι δυο. Βαφτιστήκαμε την ίδια μέρα. Από εκείνη την ημέρα ξεκινήσαμε, γιατί ήταν εντολή Θεού. Όχι γιατί μου το είπε ο Κώστας. Ούτε ακόμη γιατί το λέει το Πνεύμα το μου το είπε το Πνεύμα το Άγιο, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά γιατί το λέω λόγος του Θεού. Να μένουμε στις προσευχές. Υπάρχει προσωπική μελέτη, προσωπική προσευχή, η οικογενειακή προσευχή και η εκκλησιαστική προσευχή και η προσευχή των αδελφών. Ξέρετε, το πρώτο που συνέβη όταν αρχίσαμε την οικογενειακή προσευχή και την οικογενειακή μελέτη, αλλά δυστυχώς όχι τόσο πολύ,
Μετά διαβάζαμε, εγώ διάβαζα μόνος μου, η Άννα είχε δουλειές. Έπειτα πήγα στο Αίγιο εγώ. Αλλά η οικογενειακή προσευχή έφερε πολύ καλά αποτελέσματα, πρέπει να σας τα πω. Πρώτον, έφερε ενότητα μεταξύ μας. Από εκεί αρχίσαμε να είμαστε ένα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είμαστε δύο. Μόνο που δεν το είχαμε καταλάβει. Ένα. Μετά όταν στην οικογενειακή προσευχή μπήκανε και τα παιδιά, γίναμε ένα. Ένα. Προσευχόμουν πρώτα εγώ, μετά η γυναίκα μου, μετά ο Ντίνος, η Χριστίνα, η Βαλεντίνη και στο τέλος η Αλεξία που ήταν πολύ μικρή και έλεγε και αυτή «Αλληλούια δότσα, πατέλα αλληλούια δόξα». Αυτό ήταν η προσευχή της. Αλλά όταν σηκωνόμαστε, είμαστε αγαπημένοι, ενωμένοι. Και όσο προχώραγε αυτό, τόσο πιο πολύ μας ένωνε ο Θεός. Γι' αυτό σας συνιστώ οικογενειακή προσευχή και οικογενειακή μελέτη. Θα δείτε άμεσα τα αποτελέσματα. Τότε θα αγαπήσεις τη γυναίκα σου αδερφέ, πραγματικά χριστιανικά, και τότε θα αγαπήσεις τον άντρα σου αδελφή, πραγματικά χριστιανικά. Όταν θα ακούς και να προσευχόσαστε δυνατά, όχι από μέσα σας. Γιατί το από μέσα είναι πάλι μοναχικό. Είναι από μάκρυς, από ξένωσης. Πατέρα, ευλόγησε τη γυναίκα μου, βοήθησε τη εκεί. Ακούει η γυναίκα και χαίρεται, εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο την καρδιά της. Μετά ακούει, ακούει ο άντρας τη γυναίκα να λέει «Τον άντρα μου Κύριε». Και ενεργεί ο Θεός μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Και μετά πια προσευχόμαστε για τα παιδιά μας. Και μαθαίνουν τα παιδιά τι, να προσεύχονται ο ένας για τον άλλον. Εκεί μαθαίνουμε να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Γιατί όταν προσεύχεσαι μόνος, προσεύχεσαι μόνο για τον εαυτό σου, τουλάχιστον στην αρχή. Αλλά εκεί μαθαίνεις να προσεύχεσαι για τον άντρα σου, για τη γυναίκα σου. Και μαθαίνει και ο άντρας και η γυναίκα ότι ο σύζυγός του προσεύχεται για αυτόν. Βεβαιώνεται. Και αυτή η προσευχή φέρνει ενότητα, φέρνει αγάπη, φέρνει ειρήνη. Τώρα όμως να δούμε για τους αρεβωνιασμένους που είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά εάν της νομίζει ότι ασχημονεί προς την Παρθένων αυτού, αν παρήλθε η ακμή αυτής, πρέπει να γίνει ούτως, ας κάνει ό,τι θέλει, δεν αμαρτάνει, ας υπαντρεύονται. Εδώ έχει γίνει σκάνδαλο με αυτό. Το ας κάνει ό,τι θέλει, ας παντρεύονται, δηλαδή έχουμε προγαμίες, σχέσεις όσο θέλουμε μέχρι να παντρευτούμε. Δεν είναι έτσι. Λόγος του Θεού είναι πολύ καθαρός. Εάν της νομίζει ότι ασχημονεί, να σχημοσύνει, να έχει σχέσεις, προγαμιές, ο άντρας, ο νέος με την νέα είναι ασχημοσύνη στα μάτια του Θεού. Αλλά η διόρθωση είναι διαφορετική. Εάν υπάρχει η ασχημοσύνη δύο νέων, πορνεία, η διόρθωση είναι μετάνοια και χωρισμός. Εάν είναι όμως αρεβωνιασμένων, η διόρθωση είναι μετάνοια και γάμος. Αυτή είναι η διαφορά η μεγάλη. Όχι ότι επιτρέπονται οι προγαμιαίες σχέσεις, μη γέννητο. Πορνεία είναι η οποιαδήποτε μορφή προγαμιαίων σχέσεων. Όπου όπως είπαμε στην αρχή, πορνεία είναι το χειρότερο ίσως αμάρτημα, γιατί αμαρτάνει ο άνθρωπος το σώμα του, στο ίδιο σώμα του που δεν του ανήκει, αλλά στον Κύριο ανήκει, καθώς είναι ναός του Πνεύματος του Αγίου, γιατί κατοικεί μέσα το Πνεύμα το Άγιο. Και ενώ ο άνθρωπος πρέπει να είναι ένα με τον Κύριο, γίνεται ένα με την πόρνη ή τον πόρνο. Γι' αυτό και εάν δύο χριστιανοί πέσουν στην αμαρτία της πορνείας, τότε πρέπει να χωρίσουν αμέσως. Αν πορνεύει η γυναίκα, δεν μπορείς να πεις «θα σε περιμένω, πόρνευε και θα μένεις μαζί». Όχι, αυτό δεν το λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ή δεν εξεύρεται ότι ο προσκολόμενος με την πόρνη είναι εν σώμα, διότι λέγει ο Θεός «θέλουσιν είστε οι δύο εις σάρκα μία». Όστις όμως προσκολάτε με τον Κύριο, είναι εν πνεύμα. Εάν λοιπόν πορνεύσει ο άντρας, χωρίζει η γυναίκα. Γι' αυτό λέει δεν υπάρχει καμία αιτία διαζυγίου εκτός η πορνεία. Πόρνευσε, χωρίζει. Μετανοεί, τη δέχεσαι ή τον δέχεσαι. Στους νέους όμως, τους αρεβωνιασμένους είναι τελείως διαφορετικό. Μα τελείως διαφορετικό. Προγαμιαίες σχέσεις
έτσι κι αλλιώς είναι πορνεία, ασχημοσύνη. Αν όμως δεν κρατήθηκαν οι νέοι, κακώς, αλλά δεν κρατήθηκαν, τότε γρήγορα να παντρευτούν, γιατί ο γάμος είναι η διόρθωση. Μετανοούν και παντρεύονται. Εάν όμως κάποιος στέκει στερεό στην καρδιά του και δεν έχει αυτό ανάγκη, έχει εξουσία στο ίδιο αυτού θέλημα και απεφάσισε τούτο εν την καρδία να φυλάτει την εαυτού παρθένων, αυτός πράττει καλός. Ώστε και ως της υπανδρεύει πράττει καλός, εφόσον ξέπεσε, να παντρευτεί αμέσως. Δηλαδή ποια είναι η θεραπεία? Προγραμματίζω να παντρευτώ μετά από 5 μήνες και ετοιμάζω τα του γάμου. Όμως αύριο πέφτω. Θεραπεία. Μεθαύριο παντρέψω. Τέρμα οι 5 μήνες. Αλλιώς είσαι πόρνος. Γρήγορα παντρεύω. Μα δεν είμαι έτοιμος. Άστατα δεν είσαι έτοιμος. Εκείνο που έχει σημασία δεν είναι αν είναι έτοιμο το σπίτι. Αυτό εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Συγγνώμη που το λέω. Δεν μ' αρέσει καν. Αν δεν ετοιμάσω το σπίτι μου, δεν παντρεύομαι. Σιγά καλέ. Έχω παράδειγμα τον εαυτό μου. Εμείς παντρευτήκαμε με την Άννα και δεν είχε τίποτα το σπίτι μας μέσα. 1-2 ράτζα πήραμε. Μας ευλόγησε όμως ο Θεός. Και εκείνο που έχει σημασία δεν είναι τι έχουμε, είναι αν θα μας ευλογήσει ο Θεός. Έχεις, δεν έχεις, αν έχεις ακόμη καλύτερα. Αν δεν έχεις, ακόμη πιο καλύτερα. Δόξα στον Θεό. Θα με ρυμνήσει ο Κύριος. Ώστε, αν η γυναίκα είναι δεδεμένη δια του νόμου, εφόσον καιρό ζει ο άντρας αυτής. Εάν όμως ο άντρας αυτής αποθάνει, είναι ελευθέρα να παντρευτεί με όποιον θέλει, αλλά εν Κυρίω. Εφόσον πέθανε ο άντρας ή πέθανε η γυναίκα σου, τώρα δεν θα παντρευτείς, αλλά μόνο πιστό και μόνο εν Κυρίω. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού μέσα σε ένα κεφάλαιο, στο 7ο κεφάλαιο, προσδιορίζει επακριβώς την ευλογημένη ζωή του κάθε ανθρώπου. Είτε μόνος του, είτε παντρεμένος, είτε χωρισμένος, είτε χείρος, είτε ελεύθερος, είτε. Και όμως που θέλω να μείνω είναι σε 2 πράγματα, αδερφοί, που είναι πάρα πολύ βασικά και έχουν σχέση με την τήρηση των εντολών του Θεού. Εάν είσαι απάντρευτος, μη το κάνεις σκοπό της ζωής σου το γάμο. Θα δυστυχείς και θα βραδύνει να έρθει ο Κύριος. Εμπιστεύσου το σώμα σου και τη ζωή σου στο Χριστό και περίμενε από Αυτόν. Εάν είσαι παντρεμένος, μερίμνησε ευλογημένη οικογένεια να σου χαρίζει ο Θεός. Αλλά είναι αγώνας. Δεν είναι δεδομένο. Παντρεύτηκα, άρα θα με ευλογήσει ο Θεός. Λάθος. Ταύτα μελέτα. Εις ταύτα μένε, για να είναι φανερή η προκοπή σου με όλους. Θα μελετάς και θα μένεις στο Λόγο του Θεού, στην προσευχή την ατομική, και θα βοηθάει ο ένας τον άλλον. Στην προσευχή την οικογενειακή, και θα βοηθάει ο ένας τον άλλον. Και στην τήρηση των εντολών. Ο άντρας θα αγαπάει τη γυναίκα του όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Και η γυναίκα θα υποτάσσεται στον άντρα της, γιατί μιλάμε για πιστούς. Θα υποτάσσεται στον άντρα της όπως η Εκκλησία στο Χριστό. Σε διαφορετική περίπτωση βαδίζουμε για οικογένεια χαλασμένη. Χριστιανική μεν, αλλά χαλασμένη δε. Και ξέρετε, όταν χαλάσει κάτι δύσκολα φτιάχνει. Σήμερα λοιπόν που ακούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μη σκληρώνουμε την καρδιά μας. Όσα χρόνια και αν είμαστε παντρεμένοι, από μια μέρα ως 50 χρόνια, ξέρω εγώ 60, όσα χρόνια και αν είμαστε παντρεμένοι, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Είτε σαν νέοι απάντρευτοι, είτε σαν οικογένειες. Γιατί ένα έχει σημασία. Η τήρηση των εντολών που θα μας οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 227.